σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, μεγάλο μάτς για την Elite by Novibet ανάμεσα στους Σικάριους και τους Lethal Pistols ή τους Lethal Pistols και τους Σικάριους BC. Με τα κίτρινα η Lethal, με τους χρωματισμούς MOB και πράσινα η ομάδα του Δημήτρη Παπαθανασίου. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ καλό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Εδώ είμαστε. Ξεκινάει το μάτς, η μπάλα για τους Lethal Pistols με τον Γιώργο Καραγιαούρη. Με προβλήματα από ό,τι μας είπανε. Εμείς με τον Βογερόπουλο θα κάνει το πρώτο φουτ, είναι άστοχος. Πριν λήξει ο χρόνος, καλάθια από το νούμερο 2. Και 2-0, φυσικά έχει παιδούς οι Lethal Pistols. Σικάριος με τον Μίσο Παπαθανασίου, θέλω να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ωραία κίνηση. Και απαντάει ο Χρήστος Κίτας. Το σκορ γίνεται 2-2. Ανανεώσει ο Γιώργος Καραγκιαούρης, gravity λεγόμενος. Ήρθα δυνατά οι δύο ομάδες. Οι Σικάριους BC με τους Δημήτρη Παπαθανασίου, Μητσάκη Γιάννη, Σεργιόπουλο, Αλέξανδρο, Χρήστο Χίτα, Θεάη Ρίκη, Στανίτσα Γιάννη, Σκανδάλη Καμά, Σίμωνος Βινά, Ντενίλ, Μαρκίδη Σάβα, Φορόπλο Γιώργο και Σπουργίτη Αυγουστινό. Αυγουστινό. 2-2, τρία πόντων άστοχο. Αντίθετα οι Λίθα Πίστος, ναι. Και αυτοί με αρκετές αποτυχίες από ό,τι μας είπανε. Θα κάνω λάθος. Σταδρίδης, Αρούχ, Βογιατζής, Μιχέλης, Βίσκας, Κοδογερόπλου, Σερμέντης. Αρκετές οι αποτυχίες, αλλά θα παλέψουμε. Τώρα είναι 2-2. Δύο, τέσσερα το σκορ, έχει ξεκινήσει δυνατά το μάτς. Χέλβε την μπάλα. Σε ένα μάτς που γίνεται στη Sonic για την Elite by Novibet. About για τους Σικάριους, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Το 3 Δημήτρη Παπαθανασίου, ένα διάδρομο. Παλαιωθεί η μπάλα, παραμένει όμως η κατοχή του Σικάριου. Στο 12 δεύτερα, το νούμερο 14, αυτό πρώτο. Δύο στον Σικάριο. Στην επίθεση ο Μιχέλη. Αυτό. Πάρε το Παπαθανασίου. Κέντρο, κέντρο, κέντρο. Εδώ αστοχούν με το τρίποντο οι Σικάριος. Έλα φύγει ο Μιχέλης στον διασμό. Πατήσει καλά, υπάρχει καθαρή άμυνα. Λένε οι διαιτητές. Αυτά και 17. Για τη λήξη. Να το μάτς. Άστοχοι οι Lethal Pistols, οι οποίοι σκοράνε πρώτοι, αλλά μια άστοχη. Μπαλά θα περάσει το καλάθι. Φάουλ από τον Μιχέλη. Το φάουλ στον Χίτα. Θα δούμε δυνατές αναμετρήσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Βγαίνει στο τρίποντο, αλλά είναι άστοχος. Το Γερόπουλος. Σταργιαούρης θα πάρει το σούτ, είναι άστοχος αυτός. Άστοχοι στις δύο ομάδες, αρκετά γρήγορος δυσμός, αλλά έχει νωρίς.
αποτέλεσμα. Σκορ είναι 2-4. Ωραία κίνηση εδώ από τον Νικήτα. Και 27 για την πρώτη περίοδο. Μιχέλη, ψάχνει το ρόι. Θα βγει το τρίποντα, αλλά θα είναι άστρα κύπλωνα. Να σήθελε να τρέξει την ομάδα του. Ο Κίτας θα πάρει την μπάλα. Που μείνει πίσω οι συμπαίκτες τους. Το νούμερο 8. Ο παίκτης των Σκάλου θέλει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Time out, το οποίο υπάρχουν για να γίνουν αποδεκτά και να πάρουν ανάση δύο μάτσες και μια για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λήξη το time out, μπάλα είναι για τους Σκάριους με τον Καραγκιαούρη. Νωρίτερα να πρόκειται να απειλήσει, αλλά δεν είχα τα καθέρα πριν, τα λένε δύο παίκτες. Ο Δημήτρης Παπαθανασίου έχει βολές. Το γίνεται 2-5, 6-9 για τη λήξη. Μαρκόπουλος για τους Πίστολς, οι οποίοι θέλουν να απαντήσουν 6 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Παπαδόπουλος και Σίμοβιτς, παίκτης με το νούμερο 8 και το νούμερο 14. Συνδυαζόμαστε κάποιες παρατυπίες. 5-5. Σουτ από το Κίτα, αλλά είναι άστοχος. Το τότε σουτ θα πάρει ο Μαρκόπουλος. Ψάχνει ωραία τον Μιχέλη. Περνάει κάτω από την μπασκέτα. Γρήγορες επιστροφές όμως για τους Σκάριους. Εδώ σπάει ωραία την μπάλα ο Ρόλ. Σουτ τριών πόντων. Πολύ καλή ανάπτυξη εδώ και καλά του. 8-5 με ένα τερίξι δεν. Δούμε ένα ωραίο μάτσο το μόνο σίγουρο και οι παίκτες των δύο ομάδων που μίλησαν νωρίτερα, ο Σεργιόπουλος και η Πρωτογερόπουλος Καραγκιαούρης. Δεν τελειώνει ο χρόνος για τους Σκάριους, πάει μέχρι μέσα και θεωρείται ότι υπήρχε θετικό φάουλ από το Σίμοβιτς. Ο Γιατζής από τους λιθαρπίστες, ο οποίος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μαζί με τον Καραγκιαούρη. Εδώ ο Μαρκόπουλος θα χάσει προσωρινά την μπάλα. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί φάουλ, τελικά έχει δοθεί φάουλ. Σκορ είναι 8-5. Απείλησαν με... Δύο πέντε προηγήθηκαν οι Σκάριους, το πέντε τώρα οι Λιθαλπίδες, οι οποίοι απάντησαν και πολύ. Που ήταν άστοχοι με τον Χάρη Μαρκόπουλο. Εφτώχος και πέντε, μια πέντε υπάρχει αλλαγή για τους Σκάριους. Περνάει ο Θωμάς Κανδάλης, παίρνει ανάστηση ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Ο Αδόπουλος ψάχνει ωραία πάσα στον ψηλό της ομάδας, θα παίρνουν καλή άμυνα εδώ, είναι Λιθαλπίστος και βγαίνουν σε ενδιασμό με ωραίο κόψιμο του Χάρη Μαρκόπουλου, πολύ ωραίο καλάθι. Καλή συνεργασία. Πολύ καλή άμυνα. Με τα 5 το σκορ. Οι Σκάριος οι οποίοι 15, με συγχωρείτε. Οι Σκάριους οι οποίοι προηγήθηκαν με 2-5 αλλά έχουν δεχτεί ένα σερί 9-0. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλουν να δώσουν χρόνο και χώρο στην αντίπαλη ομάδα. Yeah.
Αστοχός ο Τζάνο νούμερο 2, αλλά ο Μιχέλης εκεί είναι παρόν. Θα σκοράρει 13-5. Ακόμα 3-33, σίγουρα η Σιχάριος θα αντιδράσουν. Μάτσα για την κατηγορία Elite by Novibet. Βγαίνει ο Χίτας από τα σκρίνα, αλλά είναι αυτό και παλεύει ο Σίμοβιτς, πετυχαίνοντας ένα παλικάρισιο καλάθι. Μπάλα είναι για τους Lethal Pistols, απάντησαν οι Σικάριοι ύστερα από ώρα. 13-7 το σκορ, 3 λεπτά. Ο Βασόπουλος είναι να περάσει από την baseline, κάνει foul. Ο αντίπαλος του τον κάνει. Είναι χρόνος ακόμα για τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά οι Lethal Pistols έχουν πάρει ένα προβάδισμα 6 πόντων. Νωρίτερα και 8 πόντων. Ωραία προσπίση από τον Σκανδάλι, αλλά παλίγει το λιπάρο θα πάρει. Δεν ανανεώνει αυτό το χρόνο. Ωραία προσπίση από τον Σίμοβιτς, ο οποίος όμως δεν θα ευτυχήσει, λέει και υπάρχει λάθος από τους Lethal Pistols. Αλλαγές για τον τις δύο ομάδες. Μπαίνουν ο Αρού, Φανάτσι για τον Καραγκιαούρη. Μπαίνουν Στανίτσας και Στεριόπουλος. Σε μια τέτοια δυνατή αναμέτρηση σίγουρα θα χρειαστούν ανάσες και ένα πλήρες ρόστερ. Οι ομάδες θα κλέψουν οι Lethal Pistols. Θα αφήσουν σε βιασμό πολύ έξυπνη άμυνα εδώ από τον παίκτη των Σικάριους, τον Γιάννη Μητσάκη. Παλιά καραβάνα κι αυτός. Ωραία κίνηση από το Ρόι, Παύλο. Ο Στεργιόπουλος θέλει να τρέξει. 13-7, 2 και 16. Γυρνάνε όμως ο Λίθαλ Κύρος Στανίτας. Θα το ζυγίσει, θα το πάρει και θα το βάλει. Ωραίο μάτς, ανταγωνιστικό, 13-10. Είπα και νωρίτερα ότι δεν θα τα παρατήσουν οι Σικάριοι, έχουν τη δική τους ιστορία στη διοργάνωση. Και πλέον θα δούμε ένα πολύ δυνατό μάτς, 13-10. Μιχέλης από το elbow. Θα πάρει ο Βογιατζής, πολύ ωραία προσπάθεια και τελείωμα. Φινάλα, συγκέντρωση! 15-10, διατηρούν ένα προβάδισμα οι Lethal Pistols με Μαρκόπουλο, Βογιατζή, Αρούχ, Top Gun και Θέμη. Ωραία εδώ πέρα συνεργασία, αλλά θα παίξει καλή άμυνα. Θα χάσει την μπάλα ο Σίμοβιτς με το Χίτα, είναι υψηλή. Ο Χίτας ήταν. Χρειάζονται ανάσες, δύο ομάδες, 9 δεύτερα, ο υπολοιπόμενος χρόνος. Μητσάκης στην επαναφορά. Σου τριών πόντων από το σκανδάλι, άτομο, παίρνει ο Αρού. Προστατεύει και την μπάλα, να μην δώσει χώρο και χρόνο στον αντιπαλό Αρού και αυτός παίξει με μεγάλη εμπειρία, πολύ ωραία κίνηση εδώ πέρα, υπάρχει φάουλ. Έπαιξε ωραία την σταυρό. Άλλη επιλογή ο αντίπαλός του. Επιστρέφει για να πάρει ανάστες ο Σπουργίτης Αυγουστίνος. Πάρει ανάστες ο Χίτας. Είπαμε είναι ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση. Μαρκόπουλος, ούτρο πόντο. Μάκια το ρυπάω, γουρμπάλα, καταλήγει στον Αρού. 14, θέλει να απομονώσει το Στανίτσα. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Σουτριών πόντο. Και για τους Lethal Pistols, οι οποίοι δεν θα παραδούν. Και θα αναφεύγουν σε βιασμό ο Μικέλη, στον βιασμό. Είναι το
5,4 τα δεύτερα για το πρώτο δεκάλεπτο. Time out για τις δύο ομάδες. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Όχι, δεύτερη περίοδος. Περιμένουμε και τη δεύτερη περίοδος. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Βλέπω κι εγώ. Οι Σικάριες θέλουν να πατήσουν. Χάνουμε 10. Πάνε ωραία την μπάλα εδώ πέρα. Μητσάκης θα πρέπει να βιαστεί. Παίρνει κάποιο screen. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραίο high-low. Ωραίο τελείωμα από τον Κουγίτη, ο οποίος πήρε την μπάλα εκεί που έπρεπε. 5 δεύτερα. Αρούχα ψάχνει κάποιο συμπαίκτη που κάνει λάθος. Τανίζει να πρέπει να πετάξει την μπάλα. Σεργιό. Λέξη πρώτη δεκαλέπτου, 20-12. Λοιπόν, 20-12 το σκορ, μπροστά οι Lethal Pistols, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουμε 2-5, αλλά από εκεί και πέρα έχουν επιβάλει το ρυθμό τους και δεν επιτρέπουν στους Σικάριους να αντιδράσουν. Σκανδάλης, Παπαθανασίου, Στεργιόπουλος, Μητσάκης και Στανίτας σε ένα χαμηλό σχήμα για τους Σικάριους. Που είναι στην επίθεση. Στανίτας θα σώσει την μπάλα, όχι, τελικά δεν θα προλάβει. Οι Lethal Pistols με Μαρκόπουλο, Χαρού και μπάλα πηγαίνει τώρα στον Βογιατζή, ο οποίος θα τελειώσει δανεικά τη φάση. 22-12. Σε ένα μάτς για την Elite by Novi Bet, ενώ θα επιστρέψει ο Σίμοβιτς. Με ψηλούς παίκτες η... Σικάριος. Πόντο για τον Στανίτσα, ο οποίος είναι δεκτό, 2-2. 2-2 για τον Γιάννη Στανίτσα, ο οποίος βγαίνει πολύ συχνά στο τρίποντο. Εδώ ωραία συνεργασία, Μαρκόπουλου, Βογιατζή και Καράτη. Απαντούν οι Lethal Pistols, 24-15. Κοιτάξτε, ψάχνει κάποια καλή. Ωραία πάσα, προσποιήθηκε. 24-15. Υποδεικνύουν την παράβαση οι ρεφερί. Πολύ δρόμος ακόμα στο παιχνίδι. Με συνεχόμενο rotation δύο ομάδες. Μητσάκης διαβάζει ωραία την στο παιχνίδι. Απομόνωσε από Αθανασίου το τυπέκτης, αλλά είναι άστοχος. Παλέμει εδώ το φάουλ. Μπάλα πάει στον Αρού. Στεργιόπουλος έκανε το φάουλ για να ανακόψει την πιθανότητα εκβιδιασμού. Δυνατό μάτς, οι δύο ομάδες θέλουν να προστατέψουν τις επιλογές τους. Δεν βιάζονται. Συνεχόμενο passing game για τους δύο guard των Lethal Pistols. Ακροβολισμένος ο Αρού. Το πήρε και το βάλε. Δεν τα παρατούν οι Lethal Pistols, οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 12. Έτσι κάτι θα πρέπει να αντιδράσουν. Μητσάκης θα πάει μέχρι μέσα, θα είναι άστοχος. Ένα μικρό μπατάκι στην μπάλα, δεν μπορούσε να βοηθήσει τον παίκτη του. Στον δεσμό ο Μικέλης, ο οποίος εγκατεύει την μπάλα και κάνει το σκορ 29-15. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάω το οποίο κάνει ο Αρού. Παραδέχεται. Μπάλα είναι εκτός. Στανίτας πολύ μακριά από τη φυσική τρίπη του Παπαθανασίου.
Δεν το Στεργιόπουλο ακροβολισμένο, θα το πάρει και θα το βάλει. Πάτησε καλά ο Γκάρτον. Σκάριος, οι οποίοι μειώνουν στις 11. Δύο πόδο να το βοηθεία, το πω. Καλό passing game εδώ πέρα, θα ξαναπάρει ο ίδιος. Παίξει και σκοράρει το νούμερο 15. 29, νωρίτερα η πόλη, 31-18 τώρα. Κάριος οι οποίοι κυνηγούν μετά το 2-5 και θέλουν να ανεβάσουν διαφορά. Έχει πολύ δρόμο. Κλέψει η ομάδα των Λίθαλ πίσω και να σκοράρουν. 33-18, νωρίτερα. Ζήτησαν φάουλ οι Κάριος Κωνσταντίνας, ο οποίος έχει 3-3 και είναι ουσιαστικά η πιο συνεπής επιθεστική αιχμή στην ομάδα του. 33-21, ακόμα 7 λεπτά για το ημίχρονο. Παρούχ θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Φυλά ο Κωνσταντίνας και υπάρχει φάουλ από τον Μιχέλη. Ξεκάθαρο φάουλ. Δεύτερο και το πίσω. Ανάστες για τον Παπαθανασίου, τρίχο ηχήτας. Λίγο την αλλαγή εδώ θα γίνει. Τζάκο να μην πάρει πλάτη μέσα. Δεν δημιουργήθηκε για τους Κάριους. Νικήτα και Σιμοβίτς. Μιτσάκης βλέπει το Στεργιόπουλο. Νέο τρίποντο. Άτοχο. Θα πάρει ο Μουγιατσίς, βλέπει τον Μιχέλη, ο οποίος θέλει να πλήσει τον βιασμό που θα δώσει την μπάλα. Έχουν γρήγορη επιστροφή. Της Κάριους, 33-21. Μαρκόπουλος με την μπάλα θα δώσει τον πίκα, ο οποίος θα το βάλει. Νούμερο 65. Αλλά υπάρχει time out. 36-21 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, leaks time out το ζήτησαν οι Σικάριος, οι οποίοι χάνουν 15. Μιχέλης Μαρκόπουλος, Παθοκερόπουλος, Αρούχ και Αλεξανδρίδης, 5 για τους Λιθάλ, ενώ Μιτσάκης, Κίτας, Στανίτσας, Σίμοβιτς και Παπαδόπουλος, οι 5 τον Σικάριο, που γίνανε ζώνη. Βγαίνει χρόνος, 8 δεύτερα, αυτό ανεβαίνει τον Κέλη. Αρούχ, 5 λεπτά για το ημίχρονο. Μαρκόπουλο, θα το σκέφτει. Υπάρχει μια διακοπή για να φτιάξει το σκάφι. 18 πόντους για τη Λίθαλ. Πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ένα μάτι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες. Ο Κίτας γυρνάει ωραία, αλλά έκανε κακό σουτ. Σε ζώνη, Σικάριος. Κάνει λάθος εδώ ο Αρού, πάρει πλώς πίσω. Κέντρο, κέντρο, πολύ. Πολύ ωραία κίνηση εδώ το Μιτσάκι, αλλά δεν τελείωσε όπως ξεκίνησε. Θα θέλει να κάνει φάουλ για να κόψει τον βιασμό, θα καταφέρει. Μαρκόπουλος δείχνει στον άνθρωπο να σκεφτεί. Το Γερόπουλος, Μαρκόπουλος. Φύγα στους ουτρίων πόντων. 42-21. Κάριος πρέπει να συνδράσουμε. Ο Παπαδόπουλος τραβάει 2 πόντους. Καλή αμέσως την άκρη του σκανδάλι. Για τους... Μείνε στην τρίπλα, στην τρίπλα! Στην τρίπλα μείνε! Ωραία
αποκτήσετε του σταθμού τα οποία είχε τρία τρίποτα τώρα. Τελειώνει ο χρόνο. Καλά, τι στο τέλο. Το Μητσάκη, ο οποίο είδε τον χρόνο και με ένα αφόλου. Πρόλαβε και χρόνο και καλά, τι κάτι πάλι. 3,5 λεπτά. Αρού θέλει να παίξει τα πόδια στον αντίπαλό του, ωραία συνεργασία εδώ πέρα και καλά. Ωραίο μπάσκετ από τους Local Business, οι οποίοι έχουν ξεφύγει επικίνδυνα με 21 πόντους. Δεξιά πόντο, δεξιά πόντο! Θέλουν προσοχή αυτά, πολύ ωραίο τελείωμα το κύτα εδώ, ο οποίος πήρε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να έχει αντίπαλο. Φιλί παίκτες και ο Σίμωβιτς και ο Κίτας, Μικέλης περνάει την σέντρα. Νέο τρίποντα στο Πήγας, ο οποίος κάνει κάποιο διάδρομο, κάνει λάθος, είναι το ωραίο ρολάρισμα, θα πάει μέχρι μέσα. Δείχνει να έχει ένα πόνο στην μέση, δείχνει να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα εδώ από Αρούχαλα. Ανάζει έκανα ρούχα, Τσάκης αλλαγή, μέσα σκανδάλις. Δύο και 17, Little Pistol, Σικάριος Μισή, 47-25. Σε ζώνη Σικάριος Φωτοκερόπουλος, Τάχνο Μαρκόπουλος θα πάρει νέο τρίποτο μακρινό. Βαρθένια άσο, 40, τρυπάοντα αποτελούν πληγή για τους Σικάριους. Σικάριο. Ο Κόπουλος παίρνει πλευρά, θέλει να δω τον Καρακιαούρη, ο οποίος θα γυρίσει ωραία. Θα τελειώσει άσχημα την υποφάδα και δεν υπάρχει. Δεν ακούω την υποφάδα. Παρ' όλα αυτά το σύγκριτο δίνει. Το ξέρεις. Εδώ με την πόδια της τύχης θα εξηγήσει ο Κίτας. Ένα λεπτό για το ημίχρο, το λεπτά 27 σίγουρα. Θα επιχειρήσουν να αναμειώσουν τον Σικάριος. Σκανδάλι θα δείξει ενδιασμό, θέλει να 2-2. Σίμωβιτς, βλέπει το Κίτα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ κάτω. Θα πρέπει να κερδίσουν πιο γρήγορα εδώ ο Σικάριος. 4-2 τα φάουλ. Και το Top Gun. Ο Παστογιαννίδης είναι νούμερο 2, 23 από τον Κερόπουλος, το νούμερο 14 ο Πίτσα. Στα 5 ο Αλεξανδρίδης. Προβλήματα και οι δύο ομάδες. Σε λίγο θα πούμε στο τελευταίο λεπτό. Καράτε 7-28. Ισκάριος θέλει να κατεβάσει τη διαφορά. Φάουλ από το Στανίτσα. Είναι το τρίτο. Πολύ δρόμο ακόμα, το σύνδημα στα μισά περίπου του δρόμου. Τρίποτε για τους Λίταλπίζες, Top Gun. Ο Παστογιαννίδης χτύπησε και έκανε το σκορ 49-28. Συνδυασμό Λίταλπίζες, Νοσερπεζής, ο οποίος θα θέλει να σκοράρει, αλλά θα χρεωθεί με παράβαση. 44,4.
21 η Σικάριο κάτω. 21 Little Pistols. Τον έκανε ένα σκανδάλι. Σύντριον Ποπ τον ήταν υποκαλές συνθήκες, αλλά η μπάλα δεν τον βοήθησε στην τροχιά της. Ακόμα 20 δεύτερα. Μένουν 5 δεύτερα για τους Σκάριους. Σκάριος Μακοπλούς δάει κάποιος πριν από το Gravity. Ανοίγει το χώρο. Το χάσει. Υπάρχει από το Κίτα. Θα τρέξουν, ναι, ωραία προσπίση από το Κίτα. 7 δεύτερα. Βλέπει ο Μακοπλούς. Θέλει να πετάξει την μπάλα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου 49-28 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για την αναμέτρηση Lethal Pistols Σιχάριος BC. Το σκορ μιλάει από μόνο του. 49-28. Οι Σιχάριος οι οποίοι έχουν μπει λίγο που διασμένα δεν βρήκαν λύσεις και θα πρέπει να μπουν πιο δυνατά σε πρώτη φάση με τους Παπαθανασίου, Στανίτσα, Χίτα, Παπαδόπουλο και Σκανδάλι. Με Μαρκόπουλο, Top Gun, Αλεξανδρίδη, Gravity και Roy, 5. Τον Lethal Pistols. Έχουν και την μπάλα. Ραγιαούρη θα βγει από τα screen, θα πάρει ο Μάρκο. Καθώς Μαρκόπουλος, συνεργασία, Καραγκιαούρης, Μαρκόπουλος ο τρίων πόντων, εύκολα. 22-28. Παπανησίου, θέλει κάποια βοηθεία από Παπαδόπουλος. Κοίτασε, ωραία κίνηση. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το σταματήσουν οι Lethal Pistols. Έκανε ένα ωραίο πιβοτάρισμα και το ανάποδο εκεί που σταμάτησε μόνο με φάουλ. Πολύ δρόμο να διανύσουν οι Σκάριος BC αν θέλουν να φύγουν σε νίκη. Και σίγουρα από την άμυνα θα κρυφτεί το Λεύτερο Αλεξανδρίδης πολύ ψηλά. Καρδιαούρης θέλει να απομονώσει τον Παπαθανασίου. Μαρκόπουλος θα πάρει την μπάλα χαμηλά, κλείνεται, τραβάει τρεις φορές πάνω. Μαρκόπουλος πως πείτε, θα κλέψει ωραία ο Κίτας. Καθίσουν διαρκώ, θα αφήσει την μπάλα ωραία. Μουσική 52-32, Ρόι μόνος του. Δεν τον αφήνει. Μου φάει πολλά τρίποτα η... Πολλά τρίποτα έχουν φάει η Σιχάριος και αυτό τους λιγώνει. Θετικά 55-32. Κοίτα θέλει να παίξει ψηλά. Δεν θα το βοηθήσει όμως η πορεία της μπάλας. Αυτό και 30 για τη λήξη της περίοδου. Θέλει να αφήνει σε εμβιασμό η Lethal. Κοστάρι τον Κίτα και με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Κάνει το σκορ 57-32, το μπάσκετ είναι πολύ απλό. Λίθα ελπίζω και στους πολλούς σκορ, ωραία προσκλήση εδώ του Σκανδάλι. Κάνει κάποια πάσα, ο Παπαθανασίου. Ανάστα Κίτα, ο οποίος είναι πιο ψηλός, αλλά Σκανδάλι τσαχ. Με ένα τρίποντο. Ωραίο block-out από τον Καραγιαούρη, θα προστατεύσουν τον κορμί του μπάλα. Να βάλει πιέζει ασφυκτικά το μήμα. Εγώ που αγαπώ, η κίνηση του Αλεξανδρίου είναι πάρα πολύ ωραία και το σπορ θα γίνει 59-32, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση, μια ανατρέψιμη. Το είναι 27, γι' αυτό το κομμάτι των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλο. Θα ανέτσε θα ανανεώσει, κοιτάξει πάλι φάουλ.
Ρεφερή φάουλ. Μπράβο, Δημήτρη. Το οποίο έγινε με σωματική επαφή. Μια αλλαγή, μια αλλαγή, έγινε. 59-32. Μπάλα ξανά για τους Σικάριους, οι οποίοι έχουν 14 δεύτερα. Θέλουν να μειώσουν αρχικά σε πρώτη φάση, αλλά μέχρι τη λάθος. Πήγε ο Top Gun στον βιασμό, θα τελειώσει η φάση ωραία. Βλέπουμε και έτσι, πράγματι. 61-32, οι Σικάριους οι οποίοι μετά το 2-5 έμειναν από δυνάμεις, βασικά δεν τους έδωσε πολλά σου, είναι άστοχη, ο Κίτας εδώ θα αστοχίσει το elbow. Κάνει πολλές προσπάθειες, δεν κρίνει και τα σκιάχνια από το πάλι. Ένα ωραίο, δημιότυπο fair play. Ο Παστογιαννώδης πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχο. Ο Παγιαννής όμως θα δώσει την μπάλα και θα κάνει το σκόρο 63-34. Είναι 29 η Λίσσα Πιστόλ, μαζί του Σεργιόπουλος και ο Σκάριος. Ο Γάλλης είναι να περάσει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, τελειώνει. Και υπάρχει time out, σε λίγο και πάλι μαζί 63-34-6-18 για την τρίτη περίοδο. Λοιπόν, η μπάλα για τους Lethal Pistols, οι οποίοι παρατάσσονται με τον Παπαστογιαννίδη, τον Αλεξανδρίδη, τον Καραγκιαούρη, τον Χάρη Μαρκόπουλο και τον Βογιατζή, Παπαδόπουλος, Τεργιόπουλος, Φουργίτης, Μητσάκης και Κίτας για την ομάδα των Σικάριων, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν σε πρώτη φάση. Υπάρχει χρόνος, αλλά χρειάζεται ακρίβεια και γενική δεσμότητα. Επιθέσεις. Είναι αλληλένδετες καταστάσεις στο μπάσκετ. Εδώ υπάρχει επιθετικό φαουλ από τον Σπουργίτη πάνω στον Αλεξανδρίδη. 2-1 τα φαουλ. Αλεξανδρίδης έφαγε το φαουλ. Έφαγε την προσπίση ο αντίπαλος και το σκορ γίνεται 65-34, αντί να μειωθεί η διαφορά, αυξάνεται 66-34, με Σανούλη το οποίο βάζει νομίζω υποψήφια ότι τα MVP, αν τελικά την νίκη καταλήξει στην ομάδα του. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να αλλάξει το εις βάρος σκορ των Σκάριος. Κοίτα. Για τον Παπαδόπουλο με ένα φλότερ, άστοχο. Υπάρχει τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος δεν βιάζεται. 5,5 λεπτά για την νίκη στην τρίτη περίοδο. Θα πείτε ότι οι οποίοι θα παίξουν και λίγο με τον χρόνο. Ο Γιαννίδης με την μπάλα, τον Βογιατζή, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ ωραία, επιτρέπει την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Ωραία συνεργασία. Εντάξει, 34, άσχετο και δύο πολλές. Μητσάκης θέλει να τρέξει. Μητσάκης. Βλέπει πολύ ωραία το σπίτι του. Έχει λόγο να μην παίξει. Συνεχόμενες προσπίσεις, κρατάει την μπάλα. Τα δεύτερα. Ένα βιαστεί ο Μητσάκης. Πέταξε απλά την μπάλα, δεν είχε. Έχει ο Αλεξανδρίδης, καλή αμήνυμα στο Τεργιόπουλο, πάει σε safe mode, σε
Σεταρισμένη επίθεση, Μαρκοπούλος. Πάρτε στο Βογιατζή, πάει με την μέσα, υπάρχει. Επιστρέφει ο Σίμοβιτς για να πάρει ανάσκη ο Χίτας και ο Σκουργίτης με διπλή γραμμή ψηλών τώρα εδώ. Κάριος, οι οποίοι θελήσουν να περίσουν μέσα στη ρακέτα. Παπαδόπουλος, τρίων πόντων, άτομο. Rebound από τον Top Gun, Παπαστογιαννίδη. Κάνει κάποια μακρινή πάσα, στο Πίτερ με το νούμερο 4. Βέζης, είναι άστοχη, πρώτη απόπειρα. Βάλα ξανά στο Μογιατζή, ο οποίος θέλει να ανοίξει την ρακέτα. Κάνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα, δεν τον βοήθησε όμως. 3.50 Μητσάκης, το Στεργιόπουλο. Σίμοβιτς και Χίτα διπλό. Δίδυμο ψηλών, η Χίτα βέβαια πήρε ωραία την μπάλα και δεν αστόχησε. Με 3 καθαρό με Γκάρι, ουσιαστικά η Κάριο για να μειώσει 30 σε πρώτη φάση και να απειλήσουν όσο μπορούμε. Πολύ ψηλά ο Μαρκόπουλος, στα δύο ψάρια. Καλύπτει ο Σίμοβιτς, βλέπει τον Διακόπτουν για τη στιγμή να πάσουν για να μην υπάρχει κάποιο δάχτυλο. Αλλαγή ο Χρήστος, αλλαγή. Αλλαγή για τους Λιθάλους. Τσάκης, παίρνει σκρίνα από το Χίτα. Ωραία σταυρωτή, πατάει. Πολύ ωραίο καλάθι. Μιχέλης θα πιέσει τώρα εδώ και Κάριος με σκοπό να κατεβάσει διαφορά. Παγκίτε. Πιέζει στο Γιώπλου στην μπάλα. Λίγο πιο πιεστικό. Αλλά θα βγάλουν αλίδα στις Κάριος, δεν μπορεί. Είναι πολύ εμπειρή ομάδα. 2-5 τα φάουλ όμως, εδώ δίνουν πολλές. Δεν χρειαζόταν. Γιάννη, δίνεις και φεύγεις. Άστοχη πρώτη βολή. 66-38 οι Lethal Pistols. Είναι άστοχη εδώ. Το πιο πλούς δικαιώθηκε για το φάουλ. Το θέμα είναι πρέπει να μεταφραστεί και σε πόντους η όποια φύτηση για τους Χάριους. Ωραία, θα σπίσει από τον Γιάννη Μητσάκη, ο οποίος θα ανοίγει την άμυνα. Θα την κρατήσει ο Σίμοβιτς. Με το γρουν διαιτητές δεν έγινε φάουλ. Μιχέλης με βιασμό. Ανάποδο χέρι, άλλη κατέβηση και κατέβει πολύ ωραία την μπάλα. 68-38 οι Ζικάριος δεν μπορούν να κατεβάσουν διαφορά. Μητσάκης βλέπει πολύ ωραία το Χίτα. Γκολ φάουλ. Πολύ ωραίο high-low εδώ. Τι καινόλου όπως θέλετε να βαθίσει εδώ. Το μπάσκετ μπορεί να σου αρέσει πολύ ωραίες τιμές αν είσαι προσιλωμένος στις αρχές του, ο οποίος σημαίνει ταχύτητα, κοψίματα, όχι περιττές σκέψεις και εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. 68-41, 2 λεπτά ακριβώς για την περίοδο, κατεβάζει ο Σερβέτζης. Το σχήμα των τριών γκάρ βολεύει τους Σικάριους και το δύο ψηλών. Δίδυμη πυργή, ενώ ετοιμάζει ξανά τον ο κύριος Χατζη Ερεμία. Ανάζει για το θέμα, ψηλώνει λίγο το σχήμα. Θα πάει την μπάλα ψηλά. Γιαούρι, θέλει να
Τσιμοβίτ. Αρούχ, καλό πάση γκέι, Μακόπουλου, άστοχος. Βάουτσα του Σερβέντζη, ο οποίος πάρει φάουλ κάτω. 1:37. Και στις 2, 69-41, δεν μεταφράζει σε σκορ, πολλές παίρνει, παίρνει Lethal Pistols, πολύ ωραία φάση εδώ πέρα, συνεργασία Μιτσάκη-Χίτα, που κάνει ζημιά, συνεργασία στο σκούκο του. Είπα και νωρίτερα ότι τα τρία γκάρ έχουν δυσκολέψει τη ζωή των Lethal Pistols. Μπίτερ Σερπέζης με την μπαλά, ανοίγει το Γιώκουλο, πάει μέχρι μέσα, γιατί αλλά είναι άνθρωπος. Πάρει ανάσες η Σικάριος και εδώ αφήνουν σε ενδιασμό Καλάθι. 69-45, πάνω από αυτά η διαφορά παραμένει στους 24. Εδώ έχουν πεισμός πολύ και θα πάνε σε ένα πολύ ωραίο Καλάθι. 69-47. Κουράστηκαν οι Lethal. Να πέρασε την μπάλα, νέο λάθος, θα σώσει ο Καργιαούρης. Τώρα και την μπάλα. Να φωστάρει τον αντίπαλό του, Σερβέντζης, κακό σουτ. Διαφορά έπαιξε στις 22, ήταν και στις 30 πλάς. Τσάκης, ο τριοπόδων, έφτωχος. Καλάθια ψυχολογία στην, στο transition, ο Μιτσάκης στο σκοράρι. 69-47, θα δούμε άλλο δεκάλεπτο. Στις 22 παραμένει. Lethal Pistols λίγο χαλάρωσα. Έχει βγει στο σχήμα των Σκάρις εδώ πέρα που γιατί θα παίξει καλή. 69-50, 71-50. Λέξει τρεις περιόδου. Οι Σικάριος, αν και άρχισαν να κάνουν την ανατροπή τους, την αντεπίθεσή τους, έχουν μειώσει 21. Και μένει να δούμε ένα πολύ ωραίο τέταρτο δεκάλεπτο. Οι Lethal Pistols κάπου κουράστηκαν, κάπου έχασαν μπάλες, αλλά προηγούνται με 21 πόντους και έχουν και την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ τι κρατάτε, μαλάκα, μπροστά. Χάσαμε λίγο την μπάλα εδώ πέρα, ωραία. Δεν ξαναβρήκαμε. Μπάλα είναι για τους Σκάριους, οι οποίοι κάνουν μια φοβερή ανατροπή. Τη διαφορά έχω κατεβάσει με καλή άμυνα και καλές επιθέσεις στην επίθεση. Εδώ το σχήμα των τριών κοντών και των δύο ψηλών έχει προκαλέσει ανισορροπία στους Lethal Pistols, οι οποίοι όμως έχουν βάζει 21 πόντους. Μιτσάκης, Κιτάς, Παπαδόπουλος από τα 9 μέτρα, εύστοχος, μεγάλο καλάθι, μεγάλο καλάθι. Από τους Σικάριους οι οποίοι πάνε για το κόλπο γκρόσο, αν τα καταφέρουν τι να πω. Θα είναι μια αξιομνημόνευτη ανατροπή. 71-53. Βγαίνει πολύ ψηλά ο Ρόι, θέλει να πασάσει το Καραγκιαούρη, καλή άμυνα από το Σιμοβίτς. Τελειώνει ο χρόνος, 4-2 Αλεξανδρίδης. Άστοχος, πάντα από το 2 όμως. Ναι, επίθεση. Μια δεύτερα Καραγκιαούρη. Να ποστάρει τον Σίμοβιτς, ωραία κίνηση και καλάθι. Τον απομόνωσε, πιβοτάρισε και με ένα δύσκολο σουτ. Έδωσε ανάγκη στον άλλο πέρα από τον αρκετό. Πολύ ψυχολογικά γιατί η διαφορά παραμένει ψηλή. 8:50. Έτσι μάλιστα εδώ ο Αλεξανδρίδης. Δεν ξέρω αν μπορεί η ομάδα μας κάνει να ανατρέψει τη διαφορά γιατί είναι μεγάλη. Εδώ μάλιστα ο Αλεξανδρίδης θα κάνει το 75-53. Μιτσάκης, 8:35. Σημώνει πολύ μακριά από τη σοκή θέση. Θέλει να βρει το Κίτα, ο οποίος κάνει διάσταση του μπάλα. Πάντως οι Σικάριους κάναν ένα τρομερό comeback. Είναι μεγάλη διαφορά. 75-53 και αυτό πολλές φορές όταν έχεις πάρει μια μεγάλη διαφορά είναι δύσκολο
να βρίσκεται να την ανατρέψει μια προσφάγια από τον καθηγητές Μαρκοπουλός. Ήθελε να παίξει pick and roll με τον Ρόι. Όλο που γιατί αλλάζει με λίγο και δυνατή. Μιλάμε για πολύ υψηλή σένταση μάτς, οπότε σταδιακά θα βγαίνουν και λιγότερες ανάσεις για τις δύο ομάδες. Μητσάκης με το νούμερο 21, θα απαντήσει και να σκοράρει. Παλιά καραβάνα από μικρό των δαθλημάτων, ο Γιάννης Μητσάκης. Μην δώσει το διαπιστήριά του τώρα, σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Κοσμή με την παρουσία του την Elite by Novi Bet στο μπασκετάκι και είναι η Τίνο Νου στον Σκάριος Βυσί. Σεργιόπουλος πιέζει αυτιστά το Μαρκόπουλο. Εδώ ένα χορευτικό του Καραγιαούρη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να ευθυνθήσει. Μαρκόπουλος θέλει να τρέξει. Κοιτά σε 7,5 λεπτά. Θα πάρει το σουτάκι. Έχει μια πτώση. Καλάθι. Κοιτάει βήμα του, δεν φάουλ. Εδώ πολύ ωραία από μόνο σε Παλαισσαλή και καλάθι. Άτυγε μπάλα στις δύο φάσεις. Ωραία καλάθια. Έχουν ειδοποιήσει το κίνητα τους διευθυντές. Λάθος από τους Κάριους. Τους Κάριους, οι οποίοι έχουν κουραστεί σαφώς και αυτοί. Εδώ, πάλι. Time out. Λέγεις το time out, 7 λεπτά και 2 Δευτέρα. 79-58 μείωσαν στους 17-18 πόντους οι Σικάριους. Έχαναν με 30 πλάς, αλλά κάποια στιγμή σκόραραν οι πολύ πυροί Little Pistols. Μεγάλη διαφορά και δεν ξέρω αν καλύπτεται. Παρ' όλα αυτά, Σικάριος καταφέρνει ψυχή σε ένα και δύο. Παπαδόπουλος, 2 πόντων. Άστοχο, μάχη για το rebound. Επιθετικό από τον, όχι, φάουλ τον Μαρκόπουλο. Εμπόδισε τον Παπαθανασίου που είχε πάρει καλύτερη θέση. Πολύ σημαντικό πως θα έχεις βάλει το σώμα σου. Τι θα έχεις πάρει στην διεκδίκηση ενός rebound. 79-58 και 47, Μητσάκης. Μπαίνει ψηλά το σκρίνα το κοίτα. Θέλει να προστατεύσει την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Το πήρε έξυπνα, δύο βολές. 6 και 41, δύο τα φάουλ για τους Λίθαλ, κανένα για τους Σικάριος. Εύστοχος ο Μητσάκης, ο οποίος έχει δώσει λύση στην ομάδα του. Εύστοχος και στη δεύτερη. 79-60. Παπαγιαννίδης κατεβάζει την μπάλα. Παπαγιαννίδης τον πιέζει. Κοιτάει ένα screen. Την πλευρά. Καραγιαούρης φάουλ. Του Παπαθανασίου. 6-28 είναι μόλις το πρώτο. 79-60. Παπαγιαννίδης κοιτάει κάποιο screen. Ξανά το Μητσάκι, ψηλά ο Βογιατής πιέζει. Φάουλ, σκοπιμότητας. Υπάρχει μία ένταση, Καραγιαούρης κάνει την παρέμβασή του. Έχει ένα παιχνίδι υψηλών ταχυτήτων και μεγάλης έντασης. Πολλές σωματικές επαφές για τις δύο ομάδες, οι οποίες είναι από τις καλύτερες κατηγορίες, οπότε δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Πιέζουμε παγίδες και τα κλέψουν, ο Σικάριος. Ψηλά ο Βογιατής εδώ, δείχνει ένα χτύπημα. Για να αποτρέψει τα χειρότερα σε λίγο και πάλι μαζί. Και 50 για τη λήξη του αγώνα.
79-61. Σικάριος, θα πιέσουν όλο το γήπεδο για να κατεβάσουν διαφορά. Ήδη την έχουν κατεβάσει από 30 πλάστο 18. Οι παγίδες. Χάρης Μαρκόπουλος να περάσει το κέντρο. Βάλα στον διαδί. Οι Λίθαλ θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Δεν έχουν λόγο να βιαστούν. Θα σκυλάει υπέρ τους. Αγιαούρη στον διαδί 7 δεύτερα. Ρέα Κιν Φαουλ. Σε καθαρή το πέρασε στα βήματα. Πιο αργός ο Σίμωβιτς. Για το φάουλ. Για τους Λίθαλ 2 μόλις οι Σικάριους έχουν να δώσουν άλλα 2. Τα 4 δεύτερα, Μικέλη, Σιτριομπόντα, το δώσουνε. Ψηλά ο Αλεξανδρής, υπάρχει φάουλ. Εδώ, καλώς και να το κοίτα. Το μέχρι μέσα. Δύο βολές και μάλιστα είναι το πέμπτο. Πέντε λεπτά. Σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα. Κατεβάζει την μπάλα, 2-16, Αλεξανδρίδης, ο Γιατζής, βλέπει ωραία τον Καρκιαούρη, δεν τα χάνει πάρα. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, ψάχνει τον Παπαθανασίου, θέλει να απομονώσει τον Μαρκόπουλο. Κοίτα, σούτ 2 πόντων, άστοχος. Πάρει ο Παπαθανασίου, θα τελειώσει ωραία με ένα αριστερό lay-up. Στην αρχιπαθιά του 4-47. Μικέλης θα προστατεύει την μπάλα. Βρήκε διάδρομο, πάει μέχρι μέσα. Και πάω με το στόμα. Άτσαλο πέσιμο. Εδώ προστάτευσε την μπάλα. Ο Μικέλης και το φάω και έχει 2 βολές. 16 πόντια ακόμα. Διαφορά. Sonic. Αυτό είναι το κεφάλι. Μαρκόπουλος, Μικέλης, Βογιατζής, Καραγκιαούρης και Αλεξανδρίδης πέτει τον Λιθάλ. Παπαδόπουλος, Σίμωβιτς, Μητσάκης, Κίτας και Αθανασίου. Baseball πάσα, Αλεξανδρίδο, Βιογιατζή, πολύ ωραία πάσα. Και 85-65. Σίμωβιτς πάει μέχρι μέσα, προσποιείται, τελειώνει την πάση με άσχημα. Εδώ υπάρχει μια εντονή. Μικέλης ανοίξει την άμυνα και θα έχουμε time out για τους Σικάριους. Οι οποίοι κουράστηκαν, λογικό είναι, κάνουν μια ολική αντεπίθεση. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τελευταίο τετράλεπτο. Σικάριος χάνουμε 22, κατέβασαν τη διαφορά στο 16-15. Άφησαν πολύ τη διαφορά να φύγει και οι Λίθαλα πάνε με μαξιδάκι ασφαλείας. Μητσάκης άστοχος. Θα πάρει ο Χάρης Μαρκόπουλος, δεν θέλει να βιαστεί. Μελετάει τις λογές του και πάει σε σίγουρες φάσεις. Καραγκαούρης. Είναι να βγάλει μια μαγική πάσα στον Λίθαλα. Πολύ ωραία φάση. 3-41. Ακόμα 3,5 λεπτά, το σύν 25 δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για τους Σικάριους, οι οποίοι πάντως κατέβασαν τη διαφορά, κάναν μια ολική ανατροπή, ολική όχι, μια ολική ανατροπή χρονικά, με τις δυνατότητες τους.
δεν μπορεί να καλυφθεί μια διαφορά 32 πόντων. Αλλά θα κατέβασαν διαφορά 16 και πίεσαν. Είναι τα λαπάτησαν, τώρα είναι στο 23, 3 και 13. Ένα πολύ ωραίο μάτι, δύο μάτι δικαιολογούν την αξία του, την εμπειρία του, την δυναμική του. Στην κορυφαία κατηγορία Elite by Novi Bet. Σιγά σου τα βγει από τα screen, Αλεξανδρίδης πάει μέχρι μέσα. Νομίζω ότι έχει και σύνδεση. Αλλά είναι για το Σουκάριος. Βγάζουν πολύ αγωγισμό όλοι οι παίκτες. Αυτό είναι το ίδιο στοιχείο του παίκτη, ο οποίος δεν τα παρατάει, έχει πετύχει τον εαυτό του και... Ο Σίμοβιτς τρίνο πόντων, το πήρε στη γωνία. Ωραία, ακροβολισμένος από το κοτάσι. 90-70. 2,5 λεπτά για τελείξη του αγώνα. Κοιτάξτε με Μιχαήλ, εδώ πέρα είχαν μια αντιστοιχημή. Γκράβιτ θα πάει μέχρι μέσα με το στόμα που θα προκατεύει την μπάλα. Σαράτα. Λεπτά γεμάτο μπάσκετ. Δείτε, από δύο πολύ καλές ομάδες. 92-70, οι Λίθαλ έχουν μπει πιο δυνατά. Προηγήθηκαν και διατηρούν την διαφορά. 92-72. Και βάζει την μπάλα από Γιατζή, σε τελευταίο δίλεπτο. Μαρκόπουλος προστατεύει ωραία την μπάλα. Ακόμα 1-40. Θα κλέψει. Περνάω ο Σίμωρος, θα πάρει ο Ρόι. Καλάθι, αλλαγές για τους Lethal Pistols. Ανάσες για βασικούς παίκτες. Ένα μισή λεπτό. Έχουν πει τα πάντα. Καζαλής, Μητσάκης, Κάριος πάλεψαν, αλλά είχαν ανακαλύψει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Κακώς την άφησαν να ξεφύγουν. Και ήλυσαν, ωραία συνεργασία εδώ πέρα, Μητσάκης, Καζαλής, θα κλέψει ο Αλεξανδρίδης. Παιδιά ο Κίτας, πάνω κάνει ο μπάλα. Baseball, basketball, παθανασίου, πατάει καλά και σκοράει. Εύκολος ο Παπαθανασίου. 94-95, δεν ξέρω, δεν το βάζω καλά. Και γυλάζει καλά την ροή της μπάλας. Τελευταίο λεπτό. Προγερόπουλος θα κόψει ωραία και θα σκοράρει. Ένα λεπτό για τη λήξη μιας πολύ δυνατής αναμέτρησης. Μητσάκης, το Σίμοβιτς θα βγει ξανά για τρίποντο. Θα είναι άστοχο. Hey! 41 δεύτερα. 96-75. Μιχαήλης στον Καραγκιαούρη. Ξανά Μιχαήλης. Έστοχος. 98-75. 27 δεύτερα. Δεν ξέρω αν θα εκδηλώσουν επίθεση οι ομάδες. Ούτε αυτό το Παπαθανασίου. Νομίζω να εκδηλωθεί επίθεση. 98-75. Πολύ ωραίο μάτι. Ανάμεσα στις δύο ομάδες δίκη νίκη των Lethal Pistols με 98-75. Κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί μια πολύ ωραία αναμέτρηση για την Elite by Novi στην κατηγορία 98-75. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.